σας αγαπητές μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Νομίζω ότι βάρινα αρκετά το κλίμα με τα προηγούμενα δύο βίντεο μου, οπότε είπα λίγο να κάνουμε κάτι πιο διασκεδαστικό σήμερα. Οπότε τι καλύτερο από το να κάνουμε ένα make-up tutorial, το οποίο είναι πάλι εννοείται με πολύ αγαπημένα μου φουξ χρώματα και ζεστές αποχρώσεις γενικά, πέρα από το κραγιόν που είναι σε πάρα πολύ ουδέτερο ψυχρό χρώμα. Λοιπόν, το βίντεο πέρα από ότι θα έχει αυτό το tutorial και μπορείτε να δείτε πώς ακριβώς έχω κάνει αυτό το μακιγιάζ, συνοδεύεται και με έναν διαγωνισμό. Οπότε άμα θέλετε να μάθετε τι κερδίζετε, αλλά παράλληλα να δείτε και το συγκεκριμένο μακιγιάζ, συνεχίστε να βλέπετε. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Λοιπόν, σήμερα πρώτα θα κάνουμε τα μάτια. Οπότε και θα πάρω πολιτική ταινία. Κόψω δύο κομματάκια. Θα τα πατήσω λίγο στο χέρι μου για να φύγει η περιττή κόλλα. Λοιπόν, η παλέτα που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η Pro Finish από Technique. Είναι η Raspberry Edition και έχει μέσα 16 super υπέροχες αποχρώσεις. Σου κρατάει τα γήινα, έχει και κάποια pop χρώματα όπως αυτά τα φούξ και τα λοιπά. Είναι πιστεύω πολύ πρακτική παλέτα. Και είναι και αυτή που θα μπει σήμερα στο διαγωνισμό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πριν ξεκινήσω όμως θα χρησιμοποιήσω μια βάση σκιών, είναι από Jordana, είναι το νούμερο 1. Τώρα ήρθε η ώρα να σετάρω τη βάση μου, θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα το νούμερο 16. Τώρα για μεταβατικό χρώμα θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα το νούμερο 7, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ψυχρό καφέ. Πραγματικά νομίζω ότι από όσες παλέτες έχω με βολεύει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος υποτόνος. Θα το χρησιμοποιήσω λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Κυκλικές κινήσεις, θα κάνω ένα πολύ ωραίο σβήσιμο. Κινούμε κυρίως σε αυτό το σημείο του ματιού και βουτώντας δεύτερη φορά στο πινέλο θα το φέρω και λίγο πιο κάτω. Θα πάρω ένα πινέλο το οποίο μου προσφέρει μύτη και θα πάω στο νούμερο 11, το οποίο είναι ένα πολύ έντονο κεραμιδί. Θα το πατήσω λοιπόν στη μυτούλα και θα πάω και θα δημιουργήσω ένα cut crease λίγο πιο πάνω από ότι το φυσικό μου καπάκι. Αυτό το μεταξύ στη διάρκεια του μακιγιάζ θα ψιλοσβηστεί και ίσως χρειαστεί να το ξαναπατήσω. Απλά ουσιαστικά οριοθετεί το σημείο που θα χρησιμοποιήσω τις πιο σκούρες και έντονες σκιές στο καπάκι του ματιού. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε τώρα με το καπάκι του ματιού. Θα χρησιμοποιήσω το νούμερο 06, το οποίο είναι μπορντό θα το έλεγα, ένα έντονο μπορντό. Παίρνοντας ένα flat πινέλο λοιπόν, θα αρχίσω να χτίζω το χρώμα στο καπάκι του ματιού. Θα σβήσω στο σημείο που ενώνονται τα χρώματα. Με τη βοήθεια ενός δεύτερου flat πινέλου θα περάσω στην απόχρωση 09. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο σε απόδοση και σε χρώμα. Συνεχίζω παίρνοντας πάλι την απόχρωση 011 με το ίδιο ακριβώς πινέλο για να οριοθετήσω πάλι λίγο το cut crease σε αυτό εδώ πέρα το σημείο γιατί σβήστηκε αρκετά. Οπότε κάνω ακριβώς τις ίδιες κινήσεις. Και παίρνοντας πάλι το blending brush πηγαίνω στην απόχρωση 07 την οποία θα την χρησιμοποιήσω πάλι για να φέρω λίγο πιο πάνω το transition color. Για να υπάρχει μια απαλή μετάβαση παύλα ξεθόριασμα καθώς ανεβαίνουμε στο κόκαλο του φρυδιού. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν eyeliner μαύρο. Το συγκεκριμένο που θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Aura είναι το Black Up. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το pot. Έχει μέσα ένα κρεμώδες μαύρο κατά μαύρο προϊόν και θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο το οποίο είναι λοξό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο μαύρο πινέλο σας βολεύει εσάς. Επέστρεψα και με τα φρύδια μου και χρησιμοποίησα για να τονίσω λίγο το κόκαλο του φρυδιού το νούμερο 5 από την παλέτα. Λοιπόν, φόρεσα και τις βλεφαρίδες. Τώρα θα περάσουμε στο πρόσωπο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω ένα primer το οποίο θα είναι ενυδατικό. Το έχει ανάγκη σήμερα το πρόσωπό μου. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Master Prime. Είναι στη ροζ συσκευασία το νούμερο 20 και πραγματικά είναι ίσως από τα καλύτερα illuminating primers τα οποία έχω και χρησιμοποιώ. Και νομίζω πως είναι και πολύ αισθητή η λάμψη που αναφέρω ότι προσφέρει αυτό το primer.
Και για foundation σήμερα θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Rebecca. Είναι σε δεγματάκι το συγκεκριμένο, το πήρα να το δοκιμάσω. Είναι το Perfect Wear Face Foundation με SPF 15. Είναι η πιο ανοιχτή απόχρωση και ας ελπίσουμε να μην είναι πολύ σκούρο. Θέλω λίγο παραπάνω λάμψη στο πρόσωπο και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω όπως είδε η Color το Photo Chic. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτόρυφστο foundation, δηλαδή κοιτάξτε εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο πραγματικά δίνει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Δεν είναι να το φορέσεις τόσο μόνο του, διότι από μόνο του δεν κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή δεν είναι ούτε καλυπτικό ούτε τίποτα. Είναι όμως το ιδανικό για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα λίγο πιο satin αποτέλεσμα και γενικά το λατρεύω. Για κονσίλερ θα χρησιμοποιήσω το Cover Stick with Tea Tree Oil, είναι από την W7, είναι από τη vegan σειρά τους. Το ερωτεύτηκα πάλι ξανά τώρα τελευταία, το είχα ξεχάσει γενικά ότι ήταν τόσο ωραίο προϊόν. Είναι καλυπτικό, είναι πολύ βουτυρένιο, έχει γενικά πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά και είναι και πολύ πολύ οικονομικό προϊόν. Σας το προτείνω να το δοκιμάσετε. Για να σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω το Set It Up από την W7. Είναι καινούργια αγορά και μπορώ να πω ότι με έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ συγκεκριμένη πούδρα. Είναι σε ελεύθερη μορφή διάφανη, κάνει τρομερή δουλειά παιδιά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί τη φοβόμουν πάρα πολύ αυτή την πούδρα. Θα κάνω λοιπόν λίγο bake κάτω από τα μάτια, όχι πολλά πράγματα. Και αυτή είναι η μοναδική πούδρα που θα χρησιμοποιήσω. Δεν θέλω να το βαρύνω, ούτε θέλω να το κάνω πάρα πολύ cakey. Έχει απλωθεί το υπόλοιμα της πούδρας που χρησιμοποίησα σε όλο μου το πρόσωπο με αυτές τις ταμπουναριστές κινήσεις που έχω κάνει, οπότε θεωρώ ότι είμαι καλά. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε λίγο με τα μάτια. Χρησιμοποιήσω την απόχρωση 11 που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε ένα διακριτικό cut crease εδώ πάνω. Οπότε θα πάω και θα σβήσω κάτω ελαφρά κοντά στις ρίζες της βλεφαρίδες αυτή την απόχρωση. Και για να δώσω λίγη πιο ένταση παραπάνω θα βάλω και λίγο από την απόχρωση 09, η οποία είναι η φούξ που χρησιμοποιήσαμε, και ελαφρώς θα κάνω blending με ένα πινέλο blending. Και θα χρησιμοποιήσω και την Lift & Curl από Makeup Academy για να βάλω και λίγη μάσκαρα ακόμη στις κάτω βλεφαρίδες. Κάπως έτσι έχει ολοκληρωθεί το μάτι, έχει ολοκληρωθεί η βάση μας, οπότε τώρα θα περάσουμε σε ζεστάματα και μετά μια δύσκολη απόφαση τι κραγιόν θα βάλω. Ζεστάματα, highlighter και ρούς θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα, η οποία είναι από την εταιρεία Freedom, οπότε και παίρνω αυτή την απόχρωση για να ξεκινήσω λίγο τα ζεστάματά μου. Χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, την οποία θα τη βάλω στα μάγουλα. Θα μου δώσει έτσι λίγο μια αλφα ζωντάνια. Είναι σήμερι το συγκεκριμένο, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και εμφανείς τις ατέλειες. Και το αγαπημένο μου κομμάτι για highlighter θα χρησιμοποιήσω σε ανάμειξη αυτές τις δύο αποχρώσεις. Και ετοιμαστείτε να δείτε θέαμα. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον κόσμο από τα highlighters. Χρησιμοποιήσω το άσπρο το οποίο χρυσίζει και λίγο. Θα το βάλω σε αυτό εδώ το σημείο για να δώσει έτσι λίγο ένα pop. Και ένα τσάκ εδώ πέρα γιατί ποτέ δεν είναι αρκετό. Νομίζω πως θα πάω σε μια πολύ πολύ αγαπημένη επιλογή. Μπορεί να το θεωρήσετε πάλι λίγο βαρετό, αλλά το αγαπώ αυτό το χρώμα, μιλάει στην καρδιά μου. Είναι το νούμερο 10 πάλι από Golden Rose και είναι ένα πάρα πολύ ψυχρό, το οποίο το αγαπώ. Σε μένα λίγο σκουραίνει παραπάνω και γίνεται πιο normal τέλος πάντων σαν χρώμα, δεν είναι τόσο πεθαμένα τζίδικο. Για μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά, δηλαδή είναι το πιο πολύ χρησιμοποιημένο μου κραγιόν. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο σετάρισμα τώρα με ένα fixing spray, το οποίο ποιο θα είναι. Λέω να είναι από Makeup Revolution το Pro Fix, το οποίο είναι illuminating setting spray φυσικά. Αυτό είναι
βλέπετε λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να διασκεδάσετε αυτά τα λεπτά μαζί μου. Λοιπόν, τώρα ας μιλήσουμε για το διαγωνισμό. Από ό,τι ήδη έχετε καταλάβει, η παλέτα που χρησιμοποίησα για να κάνουμε το μακιγιάζ στα μάτια θα γίνει δική σας. Είναι η προσφορά του καταστήματος modocosmetico.gr, το οποίο είναι ελληνικότατο και έχει μέσα της Παναγιάς στα μάτια. Μόνο μία επίσκεψη στο site θα καταλάβετε τι πράγματα έχει μέσα. Είναι κυρίως drugstore προϊόντα. Έχει και τη Makeup Revolution που σας έδειξα πολλά πράγματα σήμερα από τη Makeup Revolution. Και μάλιστα το Brand Revolution το έχει στις ίδιες τιμές που το έχει το αγγλικό site το επίσημο. Οπότε πάρα πολύ θετικό, γιατί γλιτώνεις πάρα πολλά χρήματα. Οπότε τσεκάρετε το άμα θέλετε. Παρ' όλα αυτά, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το κουτί πληροφοριών για να δείτε τους όρους συμμετοχής. Καλή επιτυχία, παιδιά. Και κάπως έτσι θα το κλείσω και αυτό το βίντεο. Ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε μπορείτε να μου το πείτε από κάτω. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς σας φάνηκε το μακιγιάζ αυτό ή οτιδήποτε άλλο γενικά θέλετε να συζητήσουμε. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά, αγάπες μου.